πάρα πολύ που είσαστε εδώ. Θα έρθω στο μικρόφωνο σιγά σιγά. Μία ένα πρώτο. Θα ξεκινήσουμε την παρουσίαση του λυκείου της Επιδαύρου. Κάτι το... Με χαιρετισμούς από τον Περιφερειάρχη του κύριο Τατούλη. Παρακαλώ να περάσει. Θα πω στην πορεία τη σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά ας ξεκινήσω πρώτα έτσι όπως νομίζω ότι είναι σωστό. Το πρώτο. Θα κάνω χαιρετισμό οι άνθρωποι που στηρίξανε και χωρίς αυτό που ξεκινάμε. Εγώ με ιδιαίτερη χαρά θέλω να σας καλωσορίσω στην Πελοπόννησο και ιδιαίτερα σε έναν από τους πολιτιστικούς πυλώνες της Πελοποννήσου αλλά και της χώρας μας, την Επίδαυρο. Ιδιαίτερα δεν θέλω να εκφράσω την εκτίμησή μου και την εμπιστοσύνη μου απέναντι σε αυτή την πρωτοβουλία, την οποία κρίνω ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα, μιας και αυτό έρχεται πλέον να θεσμοθετήσει και να μορφοποιήσει μία προσπάθεια που είχαμε αρχίσει εδώ και αρκετά χρόνια από το Υπουργείο Πολιτισμού, ιδιαίτερα δε στο θέμα της ενασχόλησης και της μορφοποίησης της αρχαίας τραγωδίας και του αρχαίου θεάτρου. Ήταν μια προσπάθεια που άρχισε από την Σικιώνα με τον Θόδωρα τον Τερζόπουλο. Χαίρομαι όμως ότι σήμερα πλέον μορφοποιείται και παίρνει μια ιδιαίτερη μορφή και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά η προσπάθεια που άρχισε εδώ και μερικούς μήνες να συζητείται και βρίσκεται σε ένα επίπεδο υλοποίησης. Χαίρομαι επίσης όμως και για έναν άλλο λόγο, γιατί το φεστιβάλ πλέον αρχίζει με συστηματικότητα να εξακτηνώνεται, αλλά και να χρησιμοποιεί τις ντόπιες δυνάμεις προκειμένου να βρει το δικό του το δρόμο. Ήταν και αυτό μια άλλη αντίληψη η οποία υπήρχε, η οποία όμως δυστυχώς δεν προχώρησε έτσι όπως εξ αρχής είχαμε επιχειρήσει με την προηγούμενη διοίκηση του φεστιβάλ. Και νομίζω ότι τώρα θα λάβει σάρκα και οστά. Η συμμετοχή της αυτοδιοίκησης, η συμμετοχή της περιφέρειας είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και σημαντική, καθότι μπορεί να εξασφαλίσει τους αναγκαίους πόρους προκειμένου αυτό το σχέδιο να υλοποιηθεί και να πραγματοποιηθεί. Είμαστε ήδη σε συνεννόηση και σε συνεργασία. Εξετάζουμε εμείς την εξέβρεση του χρηματοδοτικού εργαλείου που απαιτείται, ώστε αυτό που σκέφτεται σήμερα ο φίλος μου Βαγγέλης ο Θεοδωρόπουλος να γίνει σάρκα και να πραγματοποιηθεί. Ήδη αυτή τη στιγμή θέλω να ενημερώσω σε αυτή τη συνέντευξη ότι είμαστε σε έναν καλό δρόμο. Έχουμε ουσιαστικά εξασφαλίσει το πρόγραμμα στο οποίο θα ενταχθεί όλη αυτή η προσπάθεια, δίνοντας ακριβώς και την εικόνα ότι ο πολιτισμός για την Πελοπόννησο είναι ένα σημαντικός τομέας, ο οποίος θα μας δώσει εξαιρετικά πλεονεκτήματα, γιατί η Πελοπόννησος δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια, θα έλεγα, ζωντανή κοιτίδα της πολιτιστικής διαδρομής του τόπου μας, μιας και όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, είναι ότι είναι η περιοχή και η περιφέρεια με συνεχή κατοίκηση από 10.000 χρόνια π.Χ. μέχρι σήμερα. Αυτή η ιστορική επίδραση πάνω στα πολιτιστικά δρόμενα θεωρώ ότι θα αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δρόμο και γι' αυτό χαιρετίζω αυτή την πρωτοβουλία και ξαναδηλώνω πάλι ότι η περιφέρεια θα στηρίξει
με όλες τις δυνάμεις, αλλά και με την μεγάλη εμπειρία που έχει και την τεχνογνωσία, την προσπάθεια αυτή. Καλή επιτυχία σε αυτό την προσπάθεια, μια προσπάθεια η οποία κυρίως στηρίζεται όχι μόνο στην εσωστρεφή κινητικότητα των ανθρώπινων πόρων και των δυνάμεων του πολιτισμού του εγχώριου, αλλά ουσιαστικά θα εναρμονίσει αυτή την προσπάθεια και με την εξωστρέφεια η οποία είναι αναγκαία και απαραίτητη, καθότι ο σύγχρονος πολιτισμός δεν έχει πλέον σύνορα, δεν έχει όρια και κυρίως έχει αποκτήσει και μια ικμάδα, γιατί πλέον δεν απευθύνεται στην ελίτ, απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, σε όλες τις λαϊκές δυνάμεις και σε όλη την κοινωνία. Καλή επιτυχία. Δεν μπορεί να γίνει αυτό που έχουμε ξεκινήσει χωρίς την συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης, που σημαίνει την περιφέρεια, το Δήμο και τους κατοίκους. Και γι' αυτό θέλω παρακαλώ να έρθει ο Δήμαρχος, ο κ. Γκάτζιος, που από την πρώτη στιγμή είναι στο πλευρό μας. Να σας καλωσορίσω κι εγώ στο Δήμο Επιδαύρου. Να ευχαριστήσω για την παρουσία σας και για τη δυναμική που δίνετε στο εγχείρημα το οποίο επιχειρείτε πρώτα από το φεστιβάλ και από όλους μαζί, την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά κυρίως την κοινωνία, τον κόσμο και όλους τους φορείς οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία. Κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Υπουργέ, κύριε Αντιπεριφερειάρχες, κύριοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, κύριοι συνάδελφοι της τοπικής αυτοδιοίκησης του πρώτου βαθμού, φίλες και φίλοι των μέσων μαζικής ενημέρωσης, συνεργάτες, κύριοι πρόεδροι των τοπικών συμβουλίων, τοπικών κοινοτήτων και της Δημοτικής Κοινότητας Επιδαύρου, να σας ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά και να σας πω με δύο κουβέντες το χαιρετισμό το δικό μου και την άποψη του Δήμου Επιδαύρου για το εγχείρημα το οποίο εδώ και λίγους μήνες μας έχει κάνει όλους από τη μια μεριά να είμαστε ευχαριστημένοι και χαρούμενοι και από την άλλη να τρέχουμε και να αισθανόμαστε στις πλάτες μας πιο βαρύ το χρέος, όσο συνειδητοποιούμε ότι τα πράγματα πλέον παίρνουν τον δρόμο τους, για να όλοι μαζί να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε και να φτιάξουμε εκείνες τις συνθήκες για να υλοποιηθεί αυτό το μεγαλεπίβολο σχέδιο, αυτή η πρόταση, αυτή η ιδέα. Η οποία, να πούμε όλοι, ότι τι κάνει, ενσαρκώνει όλες τις ανησυχίες, τις εσωτερικές του κόσμου, της κοινωνίας, των παραγόντων και της τοπικής αυτοδιοίκησης μέσα στην πρόταση του Βαγγέλη του Θεοδωρόπουλου του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Είμαστε λοιπόν ιδιαίτερα ευτυχείς γιατί αυτός ο τόπος θα αποτελέσει το κέντρο του παγκόσμιου πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Αυτός ο τόπος, η Επίδαυρος δηλαδή, ο τόπος μας, ο οποίος είναι ο Δήμος Επιδαύρου, είναι η Αργολίδα, είναι η Πελοπόννησος, όπως είπε προηγουμένως ο Περιφερειάρχης, και έτσι το βλέπουμε κι εμείς. Το Λύκειον Επιδαύρου, λοιπόν, το όραμα του καλλιτεχνικού διευθυντή του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης. Αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά ένα μεγαλεπίβολο σχέδιο, όπου η αρχαία ελληνική δραματουργική τέχνη θα απλωθεί σε ένα παγκόσμιο ιστό, αποτελώντας το σημείο αναφοράς για να μετασχηματιστεί ο τόπος αυτός, ο τόπος μας, σε ένα οικουμενικό εργαστήρι τέχνης. Ο Δήμος Επιδαύρου από την πρώτη στιγμή ανταποκρίθηκε με όλες τις δυνάμεις στο κάλεσμα για την υλοποίηση του εγχειρήματος αυτού. Στο μέτρο βέβαια που του αναλογεί και εξηγήθηκε πιστεύω και είναι κατανοητό. Στέκεται λοιπόν αρρωγός και συμπαραστάτη σε κάθε βήμα που γίνεται, γιατί γνωρίζει πολύ καλά ότι η προσπάθεια αυτή αφενός θα ενεργοποιήσει την εσωτερική δυναμική του τόπου μας, αποτελώντας εφαλτήριο ανάπτυξης και προόδου σε όλους τους τομείς και αφετέρου ο πνευματικός κόσμος σε παγκόσμια κλίμακα θα σκύψει πάνω από την Επίδαυρο, πάνω από το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου. Θέλω λοιπόν εγώ να πω δύο κουβέντες για τη μέχρι τώρα πορεία. Να πω ότι τα δεδομένα της συνεργασίας του Δήμου με το Φεστιβάλ και με όλες τις υπηρεσίες, ιδιαίτερα για το σκοπό αυτό, αλλά και πριν ακόμα από την αρχή που η καινούργια διοίκηση του Φεστιβάλ Αθηνών έχει αναλάβει την ευθύνη, είναι άριστη, είναι παραπάνω από καλή. Είναι κάτι που δεν το περιμέναμε και είμαι χαρούμενος για την
εξέλιξη αυτή. Και να ευχαριστήσω τον Βαγγέλη και τους συνεργάτες τους για όλη αυτήν την καλή συνεργασία. Επίσης θέλω να πω δύο κουβέντες ότι εμείς παράλληλα με αυτό, και το έχω πει στον καλλιτεχνικό διευθυντή και σε όλους, ότι εδώ στο Δήμο Επιδαύρου σχεδιάζονται πράγματα και υλοποιούνται δράσεις οι οποίες πιστεύω μετά από λίγο καιρό θα διευκολύνουν και θα δώσουν άλλη όθηση στο εγχείρημα το οποίο επιχειρείται. Εδώ λοιπόν γίνεται η ανάδειξη του Ασκληπίου Επιδαύρου, του αρχαιολογικού χώρου, φτιάχνονται καινούργιες διαδρομές, καινούργια είσοδος σε συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού, του Δήμου και της Περιφέρειας. Επίσης επιχειρείται μία προσπάθεια απεγκλωβισμού του λιμένα της αρχαίας Επιδαύρου και ανάδειξη των αρχαιοτήτων που υπάρχουν σε συνδυασμό πάλι και σε συνεργασία μόλις με την Περιφέρεια και μόλις τις υπηρεσίες. Βελτιώθηκε και συνεχίζει να βελτιώνεται ο δικός άξονας και προς τον Ναύπλιο αλλά και προς τα Ίσθμια και ιδιαίτερα με τη μελέτη η οποία είναι σε εξέλιξη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που υπάρχουν σε αυτό το δρόμο σε λίγο καιρό θα είναι και γρήγορη και εύκολη και κοντινός προορισμός ο Δήμος Επιδαύρου. Επίσης, η επέκταση του αναβάλου είναι ήδη γεγονός και ήδη έχει ενταχθεί, όπως γνωρίζετε όλοι, στο νέο ΕΣΠΑ. Και όλα αυτά μαζί με αυτό που επιχειρείται, δημιουργούν τις προϋποθέσεις, ούτως ώστε να επιτευχθούν αυτά για τα οποία μιλήσαμε προηγουμένως. Θέλω να εστιάσω και να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στην παρουσία του Περιφερειάρχη, ο οποίος είναι εδώ σήμερα μαζί μας, και για το ενδιαφέρον του για αυτή την πρόταση και για αυτό το εγχείρημα που είπαμε προηγουμένως. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον Γρηγόρη τον Σχίζα, την κυρία Νίκη Σχίζα, τον κύριο Λαμπιδόνη, το προσωπικό του Ξενία, την κυρία Νίκη Μαργαρίτη Σχίζα, προηγουμένως δεν το είπα ολόκληρο, για την συμβολή τους με την παραχώρηση της αίθουσας και όλων όσων θα επακολουθήσουν για τη συμβολή τους σε αυτήν την ιδιαίτερη για μας και για όλους εκδήλωση σήμερα. Να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου, όλες τις υπηρεσίες για την συνεργασία και για την κατανόηση. Να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου καλή επιτυχία, καλή συνεργασία και είμαι βέβαιος ότι με τη βοήθεια όλων θα πάνε καλά καλά. Ήδη υπάρχει το αίτημα στο Δασαρχείο για την παραχώρηση 25 στρεμμάτων με το τοπογραφικό και ήδη υπάρχει και η καταρχήν σύμφωνη γνώμη της Περιφέρειας, του Δασαρχείου, ακόμα και του Υπουργείου. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά, αρκεί όλοι να το πάρουμε ζεστά και να καταλάβουμε ότι θέλει μεγάλη προσπάθεια για να υλοποιηθεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι, Βαγγέλη, καλή επιτυχία. Σε σένα και σε εσένα. Μαζί μας, αλλά έστειλε χαιρετισμό η έφορος Άλκης Παπαδημητρίου από την εφορία αρχαιοτήτων Αργοντίνης. Συγγνώμη. Λέω δεν είναι μαζί μας η έφορος η Άλκης της Παπαδημητρίου από την εφορία αρχαιοτήτων Αργολίδας που στηρίζει και περισσότερο από απλώς στηρίζει, αγκάλιασε γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία πώς χρησιμοποιούμε τους αρχαιολογικούς χώρους. Σε βαθμό τόσο πολύ που θέλει να είναι και ξεναγός των φοιτητών. Θα διαβάσει, να σας έκανα την αγένεια να μην πω από την αρχή, η Τζο, η Κακουδάκη, είναι υπεύθυνη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του φεστιβάλ και έχει πάρει στους ώμους της πάρα πολλά πράγματα για την πραγματοποίηση, που θα σας τα πει μετά αφού μιλήσω εγώ, θα πει τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Είναι ανοιχτό. Είναι. Ωραία. Θα σας διαβάσω την επιστολή που εδώ και μέρες μας έχει το χαιρετισμό της κυρίας Παπαδημητρίου. Αξιότιμη κύριε Διευθυντά, αγαπητέ φίλε Βαγγέλη, ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας να παραστώ στη σημερινή παρουσίαση και λυπάμαι πολύ που η υπηρεσιακή υποχρέωση με εμποδίζει να είμαι κοντά σας. Η ιδέα της δημιουργίας ενός διεθνούς θερινού σχολείου αρχαίου δράματος στην Επίδαυρο έρχεται σε μια εποχή που ο θεσμός αλλά και η κοινωνία γενικότερα δοκιμάζονται από τον ασφυκτικό κλειό της κρίσης.
Κάθε προσπάθεια λοιπόν επιστροφής στις αρχές και την αληθινή αξία των πραγμάτων είναι σοφή και ευπρόσδεκτη. Η Αρχαιολογική Υπηρεσία, ως θεσμικός φορέας προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, έχει την υποχρέωση να σταθεί αρρωγός σε τέτοιες προσπάθειες που κοινωνικοποιούν το πολιτιστικό αγαθό και προβάλλουν αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία ύψιστης σημασίας, όπως το Ιερό του Ασκληπίου στην Επίδαυρο. Η Εφορία Αρχαιοτήτων Αργολίδας και εγώ προσωπικά θα είμαστε στο πλευρό σας. Με θερμούς χαιρετισμούς και ευχές για ευόδοση των προσπαθειών σας, Δόκτωρ Άλκης της Παπαδημητρίου, Έφορος Αρχαιοτήτων Αργολίδας. Από τα πρώτα πράγματα που κάναμε ήταν να συνεργαστούμε, το θεωρούμε όχι απλώς επειδή είμαστε γείτονες, με το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που έχει έδρα το Ναύπλιο. Και θα ήθελα παρακαλώ να κάνει χαιρετισμό η κυρία Άλκης της Κοντογιάννη, που είναι πρόεδρος. Ναι, δύο. Καλημέρα σας, αγαπητοί. Καλή σας μέρα, αγαπητοί φίλοι. Εδώ αγαπητοί άρχοντες τοπικοί και αγαπητοί άρχοντες εξ Αθηνών και όλης της Πελοποννήσου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επιτρέψτε μου τον πληθυντικό, κύριε Θοδωρόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ που είσαστε εδώ, έτσι. Και είμαστε όλοι μαζί, γιατί είναι σημαντικό να κάνουμε κάτι όλοι μαζί, να ενωνόμαστε, να ενώνονται οι δυνάμεις όλες. Και εγώ θα μιλήσω ένα εκ μέρους του Πανεπιστημίου. Θέλω να πω ότι ο τόπος, έτσι κι αλλιώς, αν σκεφτούμε, είναι ιερός. Αν το σκεφτούμε διαχρονικά, πραγματικά νομίζω ότι κανείς ή αν περπατήσει μες στον χώρο, έτσι, τα συναισθήματα είναι πάρα πολύ έντονα, δηλαδή τόσο πολύ που δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να μας κάνει να συγκινηθούμε έτσι. Αυτός λοιπόν ο χώρος εδώ μας προκαλεί και μας προσκαλεί και ευτυχώς βρήκε ανταπόκριση σε ένα όνειρο που υπήρχε πολύ στην Αργολίδα. Έχω ακούσει από όλους και εσάς προπαντός, αλλά και άλλους, να θέλουν να κάνουν κάτι, να θέλουν αυτόν τον χώρο να τον κάνουν ένα παγκόσμιο κέντρο, λόγω του θεάτρου της Επιδαύρου. Αυτό μιλάω τώρα για το θέατρο, έτσι, ένα παγκόσμιο κέντρο θεάτρου. Και είναι μεγάλη τύχη και μεγάλη χαρά και μεγάλη επιτυχία που ξαφνικά το Φεστιβάλ Αθηνών, έτσι, από εκεί που δεν συζητάγαμε, τα συζητάγαμε όλα αυτά, αλλά μένανε πάντα, κανείς δεν τολμούσε να αναλάβει αυτή την ευθύνη και να προχωρήσει στην πραγμάτωση τέτοιων ιδανικών. Και μένανε πάντα στη σφαίρα του οράματος και του ιδανικού. Και είναι εκπληκτικό το ότι φέτος, μέσα σε τόσο λίγο σύντομο χρονικό διάστημα, δεν ξέρω ο κύριος Θεοδωρόπουλος τι ικανότητες έχει, τον θαυμάζω πάντως. Χωρίς να τον ξέρω από κοντά, θαυμάζω για αυτό που γίνεται, αυτό που κάνει μαζί με τους συνεργάτες του. Θαυμάζω αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Διότι πραγματικά στείνεται κάτι όπου θα έρχονται από όλο τον κόσμο ένα παγκόσμιο κέντρο θεάτρου και θα έρχονται εδώ, σε αυτό το χώρο που έχω δει ξένους να λένε για την Επίδαυρο και πραγματικά να νιώθουν άλλα πράγματα από αυτά που νιώθουμε εμείς, έτσι. Πραγματικά υπάρχει στην Ιαπωνία, στην Κίνα, όπου θέλετε, στη Βραζιλία, στα πιο απομακρυσμένα μέρη. Νιώθετε τους ανθρώπους που ασχολούνται με το θέατρο πραγματικά να ακούνε για την Επίδαυρο και να μένουν έτσι εκστατικοί. Λοιπόν, αυτό το ότι μπορεί, ότι θα γίνει ένα λύκειο αυτή τη στιγμή, το οποίο θα προβάλλει και θα καλεί από όλο τον κόσμο και θα επιμορφώνει και θα καταστήσει την Επίδαυρο κέντρο παγκόσμιο, νομίζω ότι είναι κάτι το εκπληκτικό. Και πραγματικά θέλω να πω ένα συγχαρτήρια, ένα μπράβο σε αυτούς που το τόλμησαν, στους παρακαθήμενους και σε όσους θα βοηθήσουν στους καθήμενους. Θέλω να πω εκ μέρους του Πανεπιστημίου, είχαμε κι εμείς την τύχη και τη χαρά ήδη να αρχίσει η συνεργασία μας με το Φεστιβάλ Αθηνών.
έκαναν μια παράσταση οι φοιτητές μας, η οποία εντάχθηκε στη Μικρή Επίδαυρο, στο θέατρο, εντάχθηκε εκεί. Και πραγματικά αυτό έκανε από τη μια μέρα στην άλλη όλο το τμήμα, το οποίο κάθε έτος έχει 140 φοιτητές, να συνειδητοποιήσουν αυτό που κάνουν. Δηλαδή, το πόσο μας βοήθησε και ορίμασε τα παιδιά, σαν να γίνανε από τη μία μέρα στην άλλη, σαν να αντιμετώπισαν τη ζωή και γίνανε σαν να γίνανε επαγγελματίες, ειδικά αυτοί που πήραν μέρος σε αυτό. Και θέλω να ευχαριστήσω και γι' αυτό που μας δόθηκε αυτή η ευκαιρία και να ευχαριστήσω γιατί το συντονισμό γι' αυτό έχει αναλάβει ο κύριος Λεοντάρης και η κυρία Ζόνιο εκ μέρους του Πανεπιστημίου. Οπότε καταλαβαίνετε η συμμετοχή μας θα είναι ενεργή και πραγματικά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί αν είσαστε στο Πανεπιστήμιο και βλέπατε κάθε μέρα μέχρι τις 4 το πρωί να κάνουν τα παιδιά πρόβες και να κάνουν, ετοιμάζουν παραστάσεις, αυτό είναι κάτι άλλο συγκινητικό που γίνεται σήμερα σε αυτόν τον δύσκολο καιρό, να βλέπετε ανθρώπους να αγωνίζονται για να ξεπεράσουν τους φραγμούς και τα όρια που θέτει η ζωή. Και πιστεύω ότι μπορούμε να τα ξεπεράσουμε με αυτές τις υπέροχες ενέργειες. Εγώ πραγματικά νιώθω έτσι, θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους του Πανεπιστημίου και θέλω να δηλώσω ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε όλοι μαζί για να στηρίξουμε αυτό το οποίο είναι κάτι μοναδικό. Και ένα μεγάλο μπράβο και σε όλους που βοηθάτε, γιατί δεν γίνεται χωρίς τη βοήθεια και στην κοινωνία εδώ την τοπική, με την οποία έχουμε αναπτύξει στο Πανεπιστήμιο πολύ ιδιαίτερες σχέσεις, ειδικά με το Συμπόσιο των Συγγραφέων. Σε όλη την Αργολίδα έχουμε σχέσεις και ελπίζουμε όλες αυτές οι σχέσεις να είναι και δύναμη για αυτό που πρόκειται να γίνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλους σας ευχαριστώ. Δεν μου φτάνει το τρακ που έχω κάθε χρόνο που έρχομαι στην Επίδαυρο και χτες το βράδυ πάλι, είτε ως θεατής είτε ως σκηνοθέτης. Ένα τρακ πολύ έτσι, που μου αρέσει βέβαια, πλησιάζω αυτό το χώρο. Τώρα έχω ένα παραπάνω και με όλη αυτή την αγκαλιά που έχουμε εισπράξει και την υποστήριξη σε όλα τα επίπεδα, από την τοπική κοινωνία, από τους ανθρώπους που μιλήσανε τώρα. Χαίρομαι ακόμα που ήρθε τώρα ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αργολίδας, που είναι θεατρόφιλος πολύ και τον έχουμε κάθε εβδομάδα να βλέπει τις παραστάσεις, όλες. Οπότε θα διαβάσω. Ευχαριστώ επίσης που είναι εδώ πέρα η κυρία Χινιάδου, εκπρόσωπος του Προέδρου της Δημοκρατίας. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα για να ανακοινώσουμε επίσημα και να μοιραστούμε μαζί σας το σχέδιο της ίδρυσης του Λυκείου Επιδαύρου, ενός πολύτιμου για όλους μας σχολείου, το οποίο θα απευθύνεται σε νέους ηθοποιούς και σπουδαστές δραματικών σχολών από όλο τον κόσμο. Από την πρώτη μέρα που ανέλαβα τα καθήκοντά μου ως καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, έθεσα ως πρωταρχικό στόχο τη σύνδεση της καλλιτεχνικής διαδικασίας με την εκπαίδευση και το διάλογο στον χώρο των παραστατικών τεχνών, και αυτόν ακριβώς ο στόχος, στο υψηλότερο επίπεδο, υπηρετεί η ίδρυση του Λυκείου Επιδαύρου. Όχι μόνο γιατί έρχεται να καλύψει το κενό ενός διεθνούς κέντρου πρακτικής πάνω στο αρχαίο δράμα, στον τόπο που γεννήθηκε, εδώ στην Ελλάδα, ούτε μόνο γιατί η διεθνής αυτή συνάντηση ηθοποιών και δασκάλων θεάτρου, σκηνοθετών, μουσικών, χορογράφων, αλλά και θεατρολόγων, ανθρωπολόγων, μουσικολόγων, μπορεί να οδηγήσει σε μια αναγκαία σήμερα ανανέωση της ματιάς πάνω στην αρχαία τραγωδία και την κωμωδία, αλλά και επειδή μπορεί να οικοδομήσει μια νέα συνάντηση της παράδοσης με το σήμερα, του αρχαίου με το σύγχρονο πολιτισμό. Και αυτό με όχημα δύο εξίσου σημαντικούς πυλώνες, το αρχαίο δράμα και τον ηθοποιό. Το Λύκειον Επιδαύρου θα λειτουργήσει από το επόμενο καλοκαίρι, το καλοκαίρι του 17. Για τις ανάγκες αυτού του μεγάλου θερινού σχολείου θα δημιουργηθεί κατασκήνωση όπου θα φιλοξενούνται οι σπουδαστές ώστε να εμπνέονται από το φυσικό περιβάλλον και να αποκτούν μια εμπειρία συνύπαρξης που θα προάγει τις αξίες της κοινότητας, δηλαδή τη συνεργατικότητα, τη συμπληρωματικότητα και την ανταλλαγή σε ένα πλαίσιο ασφάλειας και εμπιστοσύνης.
Ταυτόχρονα η καλλιτεχνική δημιουργία και η συνάντηση νέων ανθρώπων από διαφορετικούς πολιτισμούς θα ζωντανεύει ολόκληρη την περιοχή και ζητούμενο για μας είναι να ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στο εκπαιδευτικό αυτό εγχείρημα. Το Λύκειον Επιδαύρου στοχεύει να είναι λοιπόν μια πηγή πνευματικής και αναπτυξιακής πτώνωσης για ολόκληρη την τοπική κοινωνία, καθώς θα φέρει αυτόν τον τόπο και την πλούσια δυναμική του στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος. Η Επίδαυρος είναι σημαντική για μας όχι μόνο λόγω του αρχαίου θεάτρου που διαθέτει, αλλά ως τόπος, με τη γεωγραφική θέση, την ενέργεια και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που ευνόησαν ακριβώς τη δημιουργία αυτού του εμβληματικού θεάτρου. Τοποθετώντας το σχολείο μας στην περιοχή της Επιδαύρου, απεγκλωβίζουμε την εκπαίδευση του ηθοποιού από τη συνήθη πρακτική της δουλειάς σε κλειστό χώρο και επιτρέπουμε στους σπουδαστές να αντιληφθούν πολύ καλύτερα και να βιώσουν την ανάπτυξη δυναμικών ανοιχτού χώρου που συντέλεσαν στη γέννηση και την ανάπτυξη του αρχαίου δράματος. Γι' αυτό και το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος είναι σχεδιασμένο για ανοιχτούς χώρους, ειδικά επιλεγμένους για τους σκοπούς του θερινού αυτού σχολείου, που θα συμπληρώνει και θα συμπληρώνεται από τις παραστάσεις αρχαίου δράματος που θα φιλοξενούνται στο μεγάλο και στο μικρό θέατρο της Επιδαύρου. Μαθήματα και δράσεις θα αντλούν έμπνευση από το φυσικό τοπίο και τα αρχαία ή νεότερα μνημεία της περιοχής. Με άλλα λόγια, το Λύκειον Επιδαύρου θα είναι ένας εκπαιδευτικός θεσμός απόλυτα συνδεδεμένος με τον τόπο του, πράγμα που θα κάνει ακόμα πιο μοναδική την εμπειρία συμμετοχής αυτών. Για την υλοποίηση της ιδέας του Λυκείου Επιδαύρου, συνεργαζόμαστε πολύ στενά με την τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς και με φορείς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Αργολίδας. Συγκεκριμένα συνεργαζόμαστε από την αρχή με τον Δήμο Επιδαύρου και τον Δήμαρχο κύριο Κωνσταντίνο Γκάτζιο, τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κύριο Πέτρο Τατούλη και τους συνεργάτες του, που στηρίζουν πάρα πολύ όλο αυτό το εγχείρημα που κάνουμε, την Εφορία Αρχαιοτήτων Αργολίδας και την Έφορο κυρία Άλκη στην Παπαδημητρίου, την Υπηρεσία Αρχαιολογικού Χώρου Επιδαύρου και τον καθηγητή κύριο Βασίλη Λαμπρινουδάκη, την Κοινότητα Επιδαύρου, τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ασκληπίου κύριο Παναγιώτη Καψάλη, τον Πολιτικό Μηχανικό της Εφορίας Αρχαιοτήτων Αργολίδας κύριο Βαγγέλη Καζολιά, επιβλέποντα των εργασιών του Αρχαιολογικού Χώρου της Επιδαύρου. Επίσης, τον Αντιπεριφερειάρχη Αργολίδας κύριο Χεβιδόπουλο. Για την υλοποίηση του προγράμματος συνεργαζόμαστε επίσης με το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που έχει έδρα τον Ναύπλιο, την πρόεδρο του τμήματος, η Κοσμή τώρα, κυρία Άλκη στην Κοντογιάννη, και τους καθηγητές κύριο Γιάννη Λεοντάρη και Χριστίνα Ζώνιου. Ειδικότερα για τη δημιουργία της κατασκήνωσης μας έχει παραχωρηθεί από το Δήμο δασική έκταση 25 στρεμμάτων στη διασταύρωση ανάμεσα στο Λιγουριό και το Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου και σε μικρή απόσταση από το Κέντρο Υγείας της περιοχής, πολύτιμο για την παροχή πρώτων βοηθειών στους κατασκηνωτές. Για την έκταση αυτή έχουμε ήδη πάρει τη θετική έγκριση του Δασάρχη κυρίου Γεωργίου Πολίτη. Τα εργαστήρια του Λυκείου θα διεξάγονται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους εντός της κατασκήνωσης, αλλά θα αναπτυχθούν με μέτρο και κοντά σε μνημεία, όπως στους Πευκόνες και στα Αλσίλια στην ευρύτερη αρχαιολογική περιοχή. Για την υλοποίηση των εργαστηρίων θα αξιοποιηθούν χώροι που βρίσκονται κοντά στο αρχαίο θέατρο, δημοτικά σχολεία σε χρήση ή που έχουν πάψει να λειτουργούν στην αρχαία και στη Νέα Επίδαυρο, το γυμνάσιο στο Λιγουριό, εδώ να κάνω μια μικρή παρένθεση, χτες ξεκινήσαμε στο γυμνάσιο και δημιουργήσαμε δύο χώρους μάλιστα, με την υποστήριξη και του Λυκείου του Γυμνασίου, που μπορούν οι γονείς ή οι συνοδοί, οι κηδεμόνες, να μπορούν να αφήνουν τα παιδιά τους έτσι ώστε να βλέπουν την παράσταση, αυτή που είπα, και τα παιδιά να ασχολούνται με θεατροπαιχνίδι στους χώρους αυτούς. Ήδη ξεκίνησε χτες και ήταν πάρα πολύ όμορφο. Και εδώ η Τζο είχε πολύ μεγάλη ευθύνη πάνω στο να συγκεντρωθούν οι θεατροπαιδαγωγοί που κάνουν θεατροπαιχνίδι, αν θέλει θα πει μετά και γι' αυτό. Το γυμνάσιο λοιπόν στο Λιγουριό που διαθέτει κλειστό γήπεδο μπάσκετ και αίθουσα χορού, περίβολη ιστορικών εκκλησιών κτλ.
Σε πολλά επίπεδα όμως θα αξιοποιηθεί και το μικρό θέατρο Επιδαύρου, που θα αποτελέσει έναν από τους κύριους χώρους των εργαστηρίων, διαλέξεων και παρουσιάσεων των εργασιών του Λυκείου Επιδαύρου. Παράλληλα, αυτό το θέατρο, ως αμφιθέατρο του Λυκείου, θα φιλοξενεί συνέδρια, ημερίδες και θεατρικές, μουσικές και χορευτικές εκδηλώσεις με αφετηρία το πρόγραμμα του Λυκείου, ανοιχτές στο κοινό. Τέλος, με σκοπό την ευρύτερη αξιοποίηση της περιοχής της Αργολίδας, έχουμε ξεκινήσει συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Heilbronn της Γερμανίας και τον καθηγητή Sebastian Kaiser, ώστε να δραστηριοποιηθεί στην περιοχή μια επιστημονική ομάδα που θα ερευνήσει εναλλακτικούς τρόπους τουριστικής, οικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης. Φυσικά εθελοντικά το θέλανε πάρα πολύ. Το Λύκειο Επιδαύρου θα λειτουργεί σε δύο περιόδους διάρκειας 15 ημερών η κάθε μία. Για το 2017 η πρώτη θα είναι από 22 Ιουνίου έως 6 Ιουλίου και η δεύτερη από 10 έως 24 Ιουλίου. Στόχος είναι η λειτουργία του Λυκείου να συμπίπτει με το φεστιβάλ, έτσι ώστε το καλλιτεχνικό και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα να αλληλοσυμπληρώνονται και να εμπλουτίζει το ένα το άλλο. Λόγου χάρη, με παρακολούθηση παραστάσεων, συναντήσεις με τους συντελεστές τους, ομιλίες, παρακολούθηση δοκιμών κλπ. Το Λύκειο Επιδαύρου θα απευθύνεται σε σπουδαστές δραματικών σχολών και νέους ηθοποιούς. Στην πορεία φιλοδοξία μας είναι να ανοίξει και σε νέους σκηνοθέτες, θεατρολόγους, μουσικούς, χορογράφους και χορευτές, θεατροπαιδαγωγούς. Θα απευθύνεται επίσης σε σπουδαστές που θα συμμετέχουν σε εργαστήρια, φοιτητές ενδυματολογίας, σκηνογραφίας, φωτισμού, θεατρικής παραγωγής, αλλά και νέους που επιθυμούν να αποκτήσουν εμπειρία οργάνωσης της κατασκήνωσης και πολιτιστικής διαχείρισης. Σε κάθε 15ήμερη περίοδο θα φοιτούν έως 150 σπουδαστές, εξού και τα 25 στρέμματα, οι οποίοι θα διαμένουν στην κατασκήνωση. Για την επιλογή των σπουδαστών σκοπεύουμε να συνεργαστούμε συστηματικά με κορυφαίες δραματικές σχολές, πανεπιστήμια και καλλιτεχνικούς οργανισμούς τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό και έχουν ήδη ξεκινήσει οι σχετικές επαφές. Εχθές επιστρέψαμε από την Ιταλία, από την Πίζα, όπου είχαμε, θα σας πει μετά η Τζο, πολύ ωραίες, πολύ σημαντικές συναντήσεις και συνεργασίες ξεκινήσαμε. Οι φορείς αυτοί, σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Ελληνικού Φεστιβάλ, θα επιλέγουν τους σπουδαστές που θα συμμετάσχουν με κριτήρια που θα θέτει το Λύκειο και με την πιθανότητα συγχρηματοδότησής τους, πρακτική που ακολουθείται σε πολλές σχολές διεθνώς. Η συνεργασία με σχολές και πανεπιστήμια μεγάλου κύρους μπορεί να οδηγήσει σε υψηλό επίπεδο σπουδαστών και παράλληλα να προάγει τις διεθνείς ανταλλαγές και την έρευνα. Η υψηλού επίπεδου διδασκαλία με εξέχοντες καλλιτέχνες δασκάλους Έλληνες και ξένους που διαθέτουν μια προσωπική ερμηνευτική άποψη για το αρχαίο δράμα θα μπορεί να προκύπτει κάθε έτος τόσο από τους καλλιτέχνες που θα συμμετέχουν στο Φεστιβάλ Επιδαύρου όσο και μέσα από τις δεξαμενές των συνεργαζόμενων φορέων και σχολών. Σε κάθε περίοδο οι σπουδαστές θα έχουν περίπου 170 ώρες διδασκαλία συνολικά. Θα συνυπάρχουν 8 με 10 κύρια εργαστήρια, καθοδηγούμενα το καθένα από άλλο δάσκαλο και τα οποία θα πλαισιώνονται από συμπληρωματικά εργαστήρια που θα μπορούν να επιλέξουν οι σπουδαστές. Επίσης, θα προσφέρονται διαλέξεις, περιηγήσεις και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και μάλιστα κάποιες από αυτές θα απευθύνονται και στην τοπική κοινότητα και το ευρύτερο κοινό. Στόχος μας είναι να συνεργαστούμε με διεθνείς προσωπικότητες που έχουν συνδέσει την πορεία τους με την έρευνα του αρχαίου δράματος, προκειμένου σπουδαστές του Λυκείου να αποκτήσουν μια ευρύτερη άποψη των διεθνών πειραματισμών μέσα από την πρακτική άσκηση, αλλά και από παρουσιάσεις, συζητήσεις, αφιερώματα. Επίσης, στόχος μας είναι να οργανωθούν ολόκληρα αφιερώματα σε παραδοσιακά θέατρα της Ανατολής, χωρών όπως η Κίνα, η Ιαπωνία ή η Ινδία, προκειμένου να ενισχύσουμε όσο το δυνατόν μία διαπολιτισμική προσέγγιση του αρχαίου δράματος. Στο επίκεντρο της φιλοσοφίας του Λυκείου Επιδαύρου βρίσκεται η επιθυμία μας να συνδεθεί η εκπαιδευτική διαδικασία με το καθαυτό ρεπερτόριο των αρχαίων θεάτρου της Επιδαύρου. Στο μικρό θέατρο της Επιδαύρου θα προσανατολιστούμε σε ένα ρεπερτόριο
που θα συνδέεται με τα μαθήματα του Λυκείου, ειδικά με θέματα που ακουμπούν προαισθητικές φόρμες θεάτρου, έθιμα και τελετουργίες, κύκλιους χορούς, μουσικές εκδηλώσεις παραδοσιακής μουσικής ή επηρεασμένες από την παράδοση και βυζαντινής μουσικής, τέχνες που έχουν εμπνεύσει και συνδέσει με διαφορετικούς τρόπους το αρχαίο δράμα με τις πολιτισμικές μας ρίζες. Από το 2017, τα έργα που θα ανεβαίνουν στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου θα εντάσσονται σε μια συγκεκριμένη θεματική που θα επιλέγουμε για κάθε χρόνο. Η κάθε θεματική του Φεστιβάλ Επιδαύρου θα συνδέεται και με το περιεχόμενο των μαθημάτων του Λυκείου. Το 2017 άξονας θα είναι η έλευση του ξένου. Ένα ζήτημα που συνδέεται με τα σημερινά διλήμματα και θέτει μία εκ νέου συζήτηση για την πρόσληψη του πολιτικού θεάτρου της αρχαιότητας στη σημερινή ενβρασμό παγκόσμια κατάσταση. Η έννοια του ξένου, μέσα από τα κείμενα της αρχαιότητας και τις παραστάσεις τους στο αρχαίο θέατρο, αλλά και μέσα από το υλικό των διεθνών ξένων συμμετεχόντων, εννοώ τους σπουδαστές και τους δασκάλους, στο Λύκειο θεωρούμε ότι μπορεί να δημιουργήσει έναν σημαντικό απαραίτητο διάλογο ανάμεσα στην αρχαία τραγωδία και κωμωδία και το σήμερα. Θεωρούμε ότι αυτός ο νέος θεσμός του Λυκείου έρχεται να συμπληρώσει την εικόνα του Φεστιβάλ της Επιδαύρου σε μια σημαντική ιστορική στιγμή. Μια στιγμή που τόσο η καλλιτεχνική κοινότητα, όσο και η κοινότητα των πολιτών αντιλαμβάνονται σε εποχή κρίσης σαν τη δική μας, ότι πρέπει να συνενώσουν τις δυνάμεις τους και να κινηθούν από κοινού, επαναπροσδιορίζοντας την πολιτιστική μας ταυτότητα. Η διεθνής αυτή συνάντηση των νέων καλλιτεχνών, μέσα από μια διαδικασία παιδείας και βαθιάς κατανόησης των θεσμών, όπως της δημοκρατίας, που είναι άρρηκτα δεμένη με το αρχαίο δράμα, θεωρούμε ότι προσδιορίζει μια νέα αισιοδοξία για τις επόμενες γενιές, τόσο του θεάτρου, όσο και του τόπου μας. Ευχαριστώ. Σε αυτό το σημείο παίρνω και εγώ το λόγο. Είναι πολύ σημαντικό για μας που αυτό το σημείο συνάντησης το ονομάσαμε Λύκειον. Γιατί νομίζουμε ότι δίνει και τον τρόπο, δηλαδή με κάποιο τρόπο δίνει την αίσθηση της δουλειάς που θέλουμε να κάνουμε. Εμείς, η ομάδα, η μεγάλη που έχουμε φτιάξει και φτιάχνουμε σιγά σιγά, δεν θεωρούμε ότι ξέρουμε τι είναι το αρχαίο δράμα. Αλλά εμείς ζούμε εδώ, έχουμε αυτές τις πέτρες, ανήκουν στο χώρο που ζούμε, που γεννηθήκαμε, που μεγαλώσαμε. Εμείς υποφέρουμε αυτόν τον ήλιο κάθε καλοκαίρι, είμαστε σε αυτή τη γη, έχουμε αυτά τα έντομα και θεωρούμε ότι αυτή η εντοπιότητα, αλλά με την έννοια της καλής τύχης, είναι μια κινητήριος δύναμη που μας έκανε να σκεφτούμε αυτό να γίνει εδώ. Και σε όλες μας τις επαφές που έχουμε με μια διευρυμένη ήδη ομάδα ξένων οργανισμών, δασκάλων, καλλιτεχνών, με συγχωρείτε, πάντα όλο το θέμα μας είναι ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν διαρκή διάλογο, ξανά, να ξανασυζητήσουμε μαζί, να προσφέρουμε εδώ το χώρο, τον τρόπο, την τεχνογνωσία και την φιλοξενία για να μπορέσουμε να συζητήσουμε κάτι από κοινού. Και γι' αυτό η λέξη Λύκειο είναι για μας ένας τρόπος να μιλήσουμε για την εκπαίδευση που είχαν και οι αρχαίοι και σήμερα, για το τι είναι το Λύκειο. Είναι μία προϋπόθεση να γνωρίζεις τα βασικά, να μπορείς να τελειώνεις το Λύκειο και εκεί να πηδάς μέσα στον κόσμο, να έχεις πια εφόδια. Αυτός είναι και ο λόγος που φέτος, του χρόνου ειδικά, θα ξεκινήσουμε με μεγάλη προτεραιότητα στα πράγματα που αφορούν το σώμα, τη μουσικότητα, το ρυθμό, τον τρόπο που το σώμα μας ανταποκρίνεται στα ερεθίσματα, είτε αυτά προέρχονται από κείμενα, είτε από θέματα, είτε από τις ρίζες του κάθε ενός που θα έρθει εδώ, του κάθε λαού που έχει μία ρίζα, και όλοι έχουν βέβαια. Και αυτήν την επιθυμία μας προσπαθήσαμε να περιγράψουμε στις επαφές που κάναμε και την τελευταία εβδομάδα στην Ιταλία, σε μία μεγάλη γιορτή του θεάτρου που γίνεται εκεί, το Prima del Teatro.
Και υπήρχε μια πολύ τρυφερή ανταπόκριση, γιατί και εκείνοι λέγανε ότι τους κάνει εντύπωση που αυτό το πράγμα δεν υπήρχε στην Ελλάδα πάντα. Ότι δεν είχε αρχίσει μια τέτοια εκπαίδευση των νέων καλλιτεχνών εδώ. Μα πού αλλού να αρχίσει. Και ήταν σαν να τους μεταφέραμε κάτι που το ξέραν πάντα. Δηλαδή ήταν απλώς θέμα χρόνου. Δεν χρειάζεται να περιγράψουμε την αναγκαιότητα τόσο πολύ. Θεωρούσαν δεδομένο ότι αυτό είναι αναγκαίο. Αναγκαίο για όλη την ευρωπαϊκή και τη διεθνή κουλτούρα και προφανές ότι θα γινόταν εδώ. Και έτσι πήραμε πολύ μεγάλη ενθάρρυνση. Ήταν πολύ αισιόδοξες αυτές οι πρώτες μας διεθνείς επαφές. Είχαμε μία πολύ ωραία πρώτη λοιπόν σύμπραξη με το Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου και με την πολύτιμη καθοδήγηση της κυρίας Χριστίνα Ζώνιου, τώρα που πήγαμε εκεί, γιατί έχει δουλέψει σε κάποιους από αυτούς τους θειάσους στο παρελθόν. Και έτσι φιλοξενηθήκαμε σε έναν οργανισμό που είναι ένας μεγάλος οργανισμός συνάντησης δραματικών σχολών και εκεί το πρόγραμμα που έχουμε να κάνουμε του χρόνου, του Λύκειου Επιδαύρου, το επικοινωνήσαμε με πάρα πολύ θετική ανταπόκριση ήδη, δηλαδή με μια στα σπάργανα επιθυμία συνεργασίας από τους θεσμούς για τους οποίους θα σας πω. Και εκεί στο Σαν Μινιάτο κάνουν και αυτοί ένα σχολείο για 32 χρόνια, με διάφορα θέματα βέβαια, δεν έχουν ακριβώς τη δομή που περιγράφουμε εμείς, αλλά έχουν αυτή την ίδια επιθυμία, να δημιουργηθεί μια αίσθηση κοινότητας, ενότητας, αλληλεγγύης, συνύπαρξης σε έναν χώρο που προάγει τη σκέψη για το θέατρο, τη σκέψη για το καλλιτέχνη, τη σκέψη για το συμπράτο, τη σκέψη για το τι είναι ένας σύγχρονος πολίτης. Εκεί λοιπόν συναντηθήκαμε και είχαμε πολλές επαφές με την δραματική σχολή Guildhall του Λονδίνου και τον Christian Burgess που είναι ο τωρινός τους διευθυντής. Ήταν πάρα πολύ ενθαρρυντικοί, μας δώσανε πολύ τεχνογνωσία, μας έχουν ενθαρρύνει πάρα πολύ, έχουμε ήδη στα σκαριά μια σκέψη εργαστηρίων μαζί τους για το πώς προσεγγίζουμε τα θέματα της μάσκας, της κωμωδίας, της τραγωδίας, του σώματος, του ηθοποιού και του χορού μέσα σε αυτά. Είχαμε μια επαφή με το Ινστιτούτ del Teatre της Βαρκελόνης, τόσο με τη Μαρία Πίγιο που είναι διευθύντρια εκεί, όσο και με τον εκπληκτικό δάσκαλο Ρομπέρτο Ρωμέι, που ασχολείται με φόρμες της θεατρικής πρακτικής, όπως η βιομηχανική του Μέγερχολτ και συναφή πράγματα για την εκπαίδευση του ηθοποιού. Είχαμε επαφές με το Universitat der Künste του Βερολίνου, αλλά και κυρίως στο στάδιο αυτό συναντήσαμε πολύ σημαντικούς δασκάλους, κάποιοι που ήταν εκεί επισκέπτες, κάποιοι που εκεί κάνανε εργαστήρια και κάποιοι που δεν ήταν εκεί, αλλά είχαμε επαφές έτσι κι αλλιώς σε άλλα σημεία της περιπέτειας μας αυτής, όπως ήταν η Μαρία Σμάεβιτς, η πραγματική κληρονόμος της διδακτικής μεθόδου του Καρπόφ και καθηγήτρια τώρα στην Κίντις της Μόσχας, ο Ενρίκο Μποναβέρα, ο επίσημος συνεχιστής του ρόλου του Αρλεκίνου στο Πίκολο Θέατρο του Μιλάνου, ο Πίτερ Γκλαφ, που είναι ένας από τους εμπνευστές αυτής της έννοιας των διεθνών ανταλλαγών των δραματικών σχολών και που τώρα είναι στη σχολή Φιλοντραμάτιτσι του Μιλάνου, με τον Λούκα Ντίνα από την Ποντεντέρα, στην Τοσκάνη επίσης, και με μία επαφή με το Work Center του Γκροτόφσκι εκεί. Και οι άνθρωποι αυτοί και βέβαια κυρίως, και πρέπει να τον ευχαριστήσουμε αν και δεν είναι παρόντας, ο κύριος Λούκα Μπιατζότη, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος του εκπαιδευτικού προγράμματος από το θέατρο της Πίζα για την οργάνωση αυτή των δραματικών σχολών, που μας φιλοξένησε και με πάρα πολύ μεγάλη γενναιοδορία, μας είπε μία λέξη κλειδί, ότι ο μόνος τρόπος να συνεχίσει να υπάρχει ένας θεσμός, εννοεί τον δικό του θεσμό, είναι να έχει τη δυνατότητα να πυρπολείται. Δηλαδή να φέρνει έναν ακόμα θεσμό μαζί. Να ρισκάρει ότι θα συνεργαστεί και με άλλους και θα διευρύνει τη φόρμα του, ακόμα και αν σημαίνει ότι η δική του μέσα σε μια μεγαλύτερη φόρμα μπορεί να καεί. Το βρήκαμε πολύ γενναιόδωρο στα όρια της συγκίνησης, τον τρόπο που οι γείτονές μας Ιταλοί, που είμαστε μαζί σε αυτόν τον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό, που παρήγαγε αυτά τα πολύ μεγάλα έργα της αρχαιότητας, ήταν τόσο τρυφερά κοντά μας από την αρχή.
Ένα επόμενο λοιπόν ραντεβού που σίγουρα έχουμε, εκτός από τις ατομικές επαφές με τα ιδρύματα αυτά, είναι ότι θα συμμετάσχουμε σε μια μεγάλη συνάντηση δραματικών σχολών και φορέων ευρωπαϊκών καταρχήν από το Ecole des Écoles που θα γίνει στην Ελβετία στα τέλη Οκτωβρίου και μας έχουν καλέσει και εμάς να πάμε ως παρατηρητές του τρόπου που συνεργάζονται για το περιεχόμενο, τη δομή και τους στόχους τα μεγάλα ιδρύματα παραγωγής καλλιτεχνών του θεάτρου και άλλων τεχνών. Και έτσι βρισκόμαστε σε μια πολύ δημιουργική κατάσταση αυτή τη στιγμή, γιατί προσπαθούμε να καλύψουμε ένα μεγάλο τρίπτυχο για το περιεχόμενο της κατοσκήνωσης, που είναι οι οργανισμοί που συνδεόμαστε, το επίπεδο των φοιτητών που μαζί τους θα είναι σίγουρα υψηλό, γιατί θα το συνδρομολογήσουμε, και βέβαια ένα επίπεδο δασκάλων που δεν είναι μόνο από έναν γνωσμένο κύριος καλλιτεχνικό χώρο, αλλά επίσης που είναι και παιδαγωγικά έγκυροι δάσκαλοι που το αποδεικνύουν καθημερινά μέσα από πολύ υψηλού επίπεδου ιδρύματα θεατρικής παιδείας. Οπότε αυτά τα τρία τρίπτυχα πρέπει να τα δουλέψουμε μαζί για να είμαστε σίγουροι ότι το επίπεδο που περιέγραψε ο κ. Σταδωρόπουλος θα είναι όντως όσο υψηλό θέλουμε, για να μπορέσουμε να κάνουμε πραγματικά μια έρευνα για το πού πάνε σήμερα αυτές οι τέχνες και πώς συνδέονται με το παρελθόν. Ένα κομμάτι το οποίο πάρα πολύ μας έχει απασχολήσει και νομίζω ότι αυτό έγινε σαφές και από τον κύριο Γκάτζιο που μίλησε πριν, είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη επιθυμία από την πλευρά μας να συνομιλήσουμε με την κοινότητα της Αργολίδας, όπως και με την κοινότητα της Ελλάδας και τη διεθνή κοινότητα. Και ο κύριος Σταδωρόπουλος ανέφερε χθες μια μικρή έτσι προεόρτρια δράση που ξεκινήσαμε και ευχαριστούμε και τη Διευθύντρια του Γυμνασίου και το Δήμο στο σχολείο του Γυμνάσιου χτες, που είναι αυτή η δημιουργική απασχόληση των παιδιών την ώρα που οι γονείς τους ή και δαιμόνες τους βλέπουν παραστάσεις. Ήταν μια πολύ ωραία ιδέα των επιθέων του χώρου της Επιδαύρου, των χώρων ταξιθεσίας και φύλαξης, ότι τα παιδιά που έρχονται εκεί είναι 6 χρονών, 7, 3, 4, 12 ή δεν μπορούν να μπουν λόγω του εισιτηρίου που λέει κάτω από 6 ή είναι ακατάλληλες παραστάσεις ή δεν θέλουν. Και επειδή πολλές φορές οι οικογένειες χαλάνε όλη τους την επιθυμία να δουν μια παράσταση γιατί εξαιτίας των οποίων τελικά φεύγουν, σκεφτήκαμε πολύ νωρίς ότι ίσως μια μικρή ένδειξη της επιθυμίας μας για μια κοινωνική συνύπαρξη με την κοινότητα είτε των επισκεπτών είτε των κατοίκων της περιοχής είναι κάτι που δεν το λέμε έτσι, έμπρακτα μας ενδιαφέρει και ήδη από χτες το υλοποιήσαμε. Και αν έχετε παιδιά, να τα φέρετε σήμερα το βράδυ. Ξεκινάμε 8 η ώρα. Και στις επόμενες δύο παραστάσεις, και στη Λυσιστράτη δηλαδή, και στους Όρνηθες, θα είμαστε από τις 8 μέχρι τη λήξη της παράστασης στο σχολείο, με μια υπέροχη ομάδα θεατροπαιδαγωγών, μουσικών, εικαστικών, δασκάλων, αφηγητών παραμυθιού, που με μεγάλη μας τύχη ήδη δύο κοπέλες είναι η Έλενα Παπαρίζου από την Παλιά Επίδαυρο, η Αγγελική Τσάκωνα από το Λιγουριό και τη Νέα Επίδαυρο. Άνθρωποι που τώρα είναι σε υψηλότατο σημείο στις τέχνες τους και την παιδαγωγική τους δυναμική, αλλά έχουμε μεγάλη χαρά να είναι και ντόπιοι. Είναι πολύ ωραίο δείγμα αυτής της επιθυμίας μας για συνύπαρξη. Κάπου εδώ θα σταματήσω αυτό το πληθωρικό, σε συγκινητικό, συνοθήλευμα. Να πω ότι είναι στα άμεσα μας σχέδια η επικοινωνία με σχολές που βρίσκονται στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Μεσόγειο, θεωρώντας ότι οι ρίζες μας εκεί, οι βαλκανικές και οι ανατολίτικες, μπορούν να συνδεθούν με τρόπους πολύ εκπληκτικούς και μη αναμενόμενους για την ιστορία αυτή. Δηλαδή, το λέω αυτό επειδή ήμασταν τώρα στην Ευρώπη, για να μην νομίζει κανείς ότι ο στόχος μας είναι η Ευρώπη. Είναι η Ευρώπη, είναι η Ασία, είναι οι γείτονές μας, είναι οποιοδήποτε μπορεί να παράγει ξανά τον πολιτισμό του σε μια καινούργια αφήγηση. Και το θέμα αυτό λοιπόν, η έλευση του ξένου, που του χρόνου θα είναι θεματική, για το Λύκειο σημαίνει επίσης πολύ συμβολικά μερικά πράγματα. Η έλευση του ξένου για το Λύκειο Επιδαύρου θα είναι μια έλευση καλοδεχούμενη, μια έλευση ενσωμάτωσης, όχι απόρριψης, όχι αποξένωσης. Θα είναι μια επιθυμία συγκατοίκησης, συνδημιουργίας, μια εμπειρία του ανήκειν, που επιθυμούν πολύ η τοπική κοινότητα με δράσεις και με πολλές άλλες υλοποιήσιμες δυνατότητες που μπορεί να προκύψουν μεταξύ της κοινότητας και του φεστιβάλ, να μπορέσουμε έμπρακτα μέσω της πρωταρχικής διαχείρισης ύλους του θεάτρου
να κάνουμε μια αφήγηση για το τι σημαίνει να είσαι πολίτης και μάλιστα πολίτης των εθνών για όλους. Σταματήσω εδώ. Μπορώ να μιλάω με πάπυρον. Θα πω μόνο, στην ομάδα αυτή θα πω μόνο μικρά ονόματα, ξέρουν ποιοι είναι, αλλά θέλω να ευχαριστήσω και μιλάω και εκ μέρους πολλών ακόμα ανθρώπων, της Χριστίνας, της Μαρίας, του Παναγιώτη, της Ορσίας, της Δήμητρας, της Τεριανής, του Κωνσταντίνου. Είναι μόνο μια μικρή λίστα των άμεσων συνεργατών που δουλεύουμε μαζί στο φεστιβάλ, αλλά αφορούν οπωσδήποτε και τα συγκοινωνούν τα δοχεία για να μπορεί να υλοποιηθεί όλο αυτό το πρόγραμμα. Είμαστε στη διάθεσή σας για συζήτηση, για ερωτήσεις, όποιος θέλει. Παρακαλώ. Ένα μικρόφωνο μπορούμε να δώσουμε. Πιο κοντά. Όχι ακόμα. Λοιπόν, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Αναφερθήκατε σε 150 σπουδαστές σε πρώτη φάση. Από ό,τι γνωρίζουμε όλοι, είστε διορατικός και βλέπετε στο μέλλον. Τα επόμενα βήματα, ποια θα είναι, αυτός είναι ο στόχος και εκεί θα μείνει ή έχετε στο βάθος του μυαλού σας κάτι διαφορετικό για τα επόμενα χρόνια. Ποια θα είναι η εξέλιξη? Δεν το ξέρω, να είμαστε καλά. Ο Βαγγέλης ο Καζολιάς να μου σε δίνει πρωτοκάλια για να έχω δυνάμεις. τώρα λέμε ότι έως, δηλαδή ο στόχος είναι αυτός. Είναι ένα μεγάλο σχολείο με 300 μαθητές, μην το ξεχνάτε καθόλου. Αν αθροίσετε τις δύο περιόδους, είναι 300. Ναι. Και αν αυξηθεί, θα αυξηθεί προσθέτοντας περιόδους σε άλλους τομείς που έχουμε στο μυαλό μας, αλλά νομίζω δεν χρειάζεται ούτε να αυξήσουμε αυτή τη στιγμή, ούτε να βάλουμε στο μυαλό μας. Είναι ήδη πάρα πολύ αυτό που λέμε και μόνο το προσωπικό που είναι δίπλα και μόνο οι εθελοντές που πρέπει να στηρίζουν και μόνο το Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου που θα φιλοξενείται, νομίζω δεν υπάρχει λόγος. Τώρα είναι να βάλουμε το λιθαράκια καλά, βάσεις καλές, έτσι ώστε φεύγοντας κι εγώ να μπορεί να μείνει, να υπάρχει. Παρακαλώ. Εδώ το μικρόφωνο. Καλημέρα σας. Θα θέλατε να μας μιλήσετε λίγο για το κόστος. Ο κύριος Στατούλης έκανε λόγο ήδη για ένα πρόγραμμα που σκέφτεται να εντάξει όλο αυτό το πρόγραμμα. Οπότε η μία ερώτηση που θέλω να σας κάνω είναι για το κόστος. Και η δεύτερη είναι αυτή η κατασκήνωση πώς θα γίνει. Θα κάνετε κάποιες κατασκευές μέσα στο δάσος. Πώς το σκέφτεστε? Ποιες θα είναι οι υποδομές? Ευχαριστώ. Ωραία. Θα ξεκινήσω από το δεύτερο. Όταν φεύγετε από εδώ και πηγαίνετε για το Λιγουριό, το ξέρετε περισσότερο, το ξέρετε, είναι ακριβώς πίσω και δεξιά και όλη η μεριά από πίσω από το κέντρο υγείας, δεν είναι ιατρικό κέντρο. Δεν λέγεται ιατρικό κέντρο, ναι, όχι. Κέντρο, γι' αυτό κολλάω πάντα. Είναι ιδιωτικά αυτά. Ναι. Που το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό. Όταν ο Δήμαρχος μας το έδειξε, είπα αμέσως ναι και για την ύπαρξη του κέντρου υγείας, γιατί οι νέοι άνθρωποι είναι πρέπει με τίποτα, στα 50 μέτρα να μπορεί να πηγαίνουμε αν κάποιος πάθει κάτι. Θα γίνουν όπως γίνονται οι κατασκηνώσεις, με οικολογικούς τρόπους, με διαγωνισμό που θα γίνει διεθνή αυτές τις μέρες. Γιατί είχαμε και με τη συζήτηση τελευταία που είχαμε με τον κύριο Τατούλη και τους συνεργάτες του, είναι όλα αυτά να υλοποιηθούν, όχι λόγια. Και γι' αυτό και δεν ήθελα πριν να απαντήσω και συγγνώμη τι μπορεί να κάνουμε στο μέλλον. Εμένα με ενδιαφέρει αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Όπως και δεν θα πω τώρα, προλαβαίνω κάποια ερώτηση, ας πούμε, τι ήδη έχουμε κλείσει. Έχουμε κλείσει κάποια πράγματα και στην Ιταλία που πήγαμε, αλλά αν αυτά δεν συγκεντρωθούν όλα, δεν είναι αυτό που θέλουμε το τελικό, το τι ακριβώς θα είναι από ανθρώπους, από σχολές, ξένες, ελληνικές, από Έλληνες δασκάλους. Να ρίχνουμε επιμέρους κάποια πράγματα που κλείνουμε δεν έχει νόημα. Ως προς το οικονομικό, να πει ο Δήμο... Ειδικά στο περιβάλλον. Ναι. Παράδοση και στο πολιτιστικό.
έλεγα ότι το βασικότερο είναι ότι τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία αυτών των υποδομών θα είναι εξαιρετικά φιλικά στο περιβάλλον και από την άλλη πλευρά οι όλες δομές που θα αναπτυχθούν θα είναι εξαιρετικά φιλικές στην αρχιτεκτονική του τοπίου και ιδιαίτερα με απόλυτο σεβασμό στην ιστορικότητα του μνημείου και του τοπίου. Ναι. Θα υπάρχουν σκηνές οι οποίες θα μαζεύονται, θα υπάρχουν ξύλινες κατασκευές επίσης που θα μπορούν να μαζεύονται, θα υπάρχουν καλύβες, γιατί δεν θα μένουν μόνο οι σπουδαστές, θα μένουν και οι καθηγητές. Θα τρώνε όλοι μαζί, κανονικότατο, θα τρώνε όλοι μαζί σε μεγάλα έτσι μοναστηριακά τραπέζια που μου αρέσουν πάρα πολύ. Τι πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Και χώροι εργασίας θα υπάρχουν μέσα. Και βέβαια θα φτιαχτούν χώροι εργασίας. Το οικονομικό είναι σε εξέλιξη. Γιατί έχει να κάνει με τις μελέτες που είναι σε εξέλιξη, αλλά απ' την άλλη τα ξέρει αυτά και η περιφέρεια, γιατί από το Δήμο, να ξέρετε, δεν έχουν χρήματα, η περιφέρεια έχει. Αλλά μας είναι... ή θα βρει ο Τατούλης. Ναι. Λοιπόν. Ωραία. Να πούμε μια τάξη μεγέθους. Μπορεί να αγγίσει το 1 εκατομμύριο. αλλά ο Δήμος επίσης είναι πολύτιμος, γιατί επειδή το ξέρω αυτό με την τοπική αυτοδιοίκηση, μπορεί να σου παρέχει πράγματα που να μην φαίνονται σε χρήματα, αλλά αν μπορείς να τα μεταφράσεις και αυτά σε χρήματα, από το να σου μαζεύουν τους κάδους σκουπιδιών, από το να σου ποτίζουν τους χώρους και ήδη όλα αυτά που κάνουμε μέχρι τώρα. Οι πρώτες μελέτες έχει αναλάβει ο Δήμος, για να καταλάβετε. Δηλαδή, όλα αυτά είναι σε εξέλιξη. Και επειδή είναι κινητά τα περισσότερα, γι' αυτό το λόγο είμαι και απολύτως σίγουρος ότι θα γίνει το καλοκαίρι το 17 και γι' αυτό ήδη γίνονται συμφωνίες. Δεν είναι μια ιδέα. Έχουμε φύγει από το επίπεδο της ιδέας. Εδώ δεν μπορώ να κάνω πίσω καθόλου. Κάτι ήθελες να πεις? Όχι. Επειδή έχεις και την εμπειρία από το Άργος. Ωραία. Άλλος. Άλλη. Παρακαλώ. Μισό λεπτό να σας δώσω το μικρόφωνο. Καλησπέρα για μου. Αν τελείωσαν οι δημοσιογράφοι. Εγώ είμαι ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης εδώ στο Δήμο Επιδαύρου, ο Τάσος Χρόνης. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν και εμείς. Δεν έχουμε γνωριστεί πάλι. Θέλω να ξέρετε ότι από την πλευρά μας είμαστε αρρωγοί σε οτιδήποτε θετικό γίνεται στον τόπο μας και εδώ βλέπουμε κάτι το οποίο περπατάει, δεν είναι απλά ευχολόγια. Έχουμε μια ενημέρωση και από τον Δήμαρχο και σε προσωπικό επίπεδο και σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου. Σας λέμε ότι είμαστε παρόντες επί της ουσίας. Θεωρώ ότι πρέπει να γνωρίζετε και γνωρίζετε ότι η τοπική κοινωνία από όταν παραχώρησε, δόρισε τον τόπο αυτό που είμαστε τώρα εμείς για να δημιουργηθεί ο θεσμός του φεστιβάλ, δείχνει έμπρακτα ότι είναι μέσα στο φεστιβάλ και είναι μέσα στο μνημείο και σίγουρα το Λύκειο θα είναι αυτό που θα δώσει όθηση και στη γενιά μας να αποδείξει ότι είναι μαζί με εσάς, μέσα στο θεσμό του φεστιβάλ, αλλά και μέσα στο μνημείο. Και νομίζω ότι οι πρώτες ενδείξεις που έχετε είναι θετικές, το ίδιο είναι και από εμάς θετικές οι ενδείξεις για το θεσμό και πιστεύω να προχωρήσει και να γίνει κάτι πολύ πολύ μεγαλύτερο από αυτό που φαντάζεστε κι εσείς ακόμα. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε, αλλά για μας είναι χρήσιμα και τα λάθη, όπως και στο Φεστιβάλ Αθηνών που τα αναλάβαμε πριν από 4 μήνες και που είναι μια πολύ μεγάλη γνώση να παρακολουθώ τις παραστάσεις, να βλέπω τι συμβαίνει, τι πρέπει να αλλάξει, τι πρέπει να εξελιχθεί. Οπότε η κριτική είναι χρήσιμη σε όλα τα επίπεδα και δεν τα φοβάμαι τα λάθη. Μ' αρέσουν τα λάθη. Παρακαλώ. Ναι.
να ρωτήσω εάν θα υπάρχει ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα βάσει του οποίου θα γίνονται οι οποιασδήποτε απευθύνσεις σε ξένους Έλληνες και οποιουσδήποτε άλλους και ποιος θα συγκροτήσει αυτό το πρόγραμμα, δηλαδή ποιος θα είναι ο λυκειάρχης. Το πρόγραμμα λυκειάρχης θα είναι η Τζο. Όταν θα γίνει λυκειάρχης τελείως θα τη λέω κυρία Κακουδάκη, τώρα θα τη λέω Τζο. Με όλη τη συμμετοχή τη δικιά μας, τη δικιά μου, της ομάδας που έχουμε δημιουργήσει στο φεστιβάλ, αλλά και τους ανθρώπους που θα προσθεθούν. Γιατί τώρα όλο αυτό το, όλη αυτή τη δουλειά, δεν λέω ότι πήγα να πω το βάρος, αλλά δεν το θεωρώ βάρος, όπως δεν θεώρησα εγώ ούτε μία στιγμή ότι ήταν μια καυτή πατάτα το φεστιβάλ που πήραμε στα χέρια μας. Μπαίνουμε και δουλεύουμε. Και μέσα στην πορεία θα προσθεθούν άνθρωποι. Αυτό θα γίνει. Ήδη, να ας πούμε αυτό που είπε για, για τους ανθρώπους που είναι και από την τοπική κοινωνία και έχει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό, που αυτό μπορεί να είναι σε όλα τα επίπεδα. Δεν είναι μόνο ότι βρήκε, ψάχναμε με το ζόρι να βρούμε θέατρο παιδαγωγούς, αλλά από τη στιγμή που υπάρχουν, διαλέγουμε τους καλύτερους. Το πρόγραμμα, εμείς θα το διαμορφώσουμε. Εμείς θα το διαμορφώσουμε το πρόγραμμα, αλλά τώρα δεν θέλουμε να μπούμε σε τέτοιες λεπτομέρειες. Το φτιάχνουμε δηλαδή, είναι και ένα μεγάλο μέρος έτοιμο, αλλά νομίζω δεν είναι η σημερινή μέρα για να το αναπτύξουμε. Να προσθέσω, από την δική μας επιθυμία και ανάγκη θα βρεθούν οι συνεργάτες. Δεν θα βρεθούν αυτοί οι συνεργάτες που θέλουν να έρθουν εδώ και εμείς θα τους ενσωματώσουμε. Είναι από τη δική μας έρευνα και επιθυμία ο τρόπος που θα βρεθούν όλοι. Κοιτάτε, από παντού παίρνουμε ιδέες ή κλέβουμε ιδέες ή τις μετατρέπουμε. Ο Σεβασμιότατος, ας πούμε, μας βοήθησε σε μια κουβέντα για την εμπειρία που έχουν από τις κατασκηνώσεις που φτιάχνει η Εκκλησία. Εμάς θα είναι διαφορετικοί, αλλά δεν γίνεται να μην το πάρουμε υπόψη. Δεν γίνεται να μείνω και μόνο στις δικές μου, γιατί έχω κάνει πολλά χρόνια κατασκήνωση. Είναι από παντού που μαζεύουμε. Και ευχαριστώ. Άλλος. Ήθελα να ρωτήσω για τους συμμετέχοντες, τους μαθητές. Ναι. Θα είναι αποκλειστικά εκπαίδευση πανεπιστημιακή ή θα μπορούν να είναι και έξω από πανεπιστημιακό? Όχι, δεν είναι πανεπιστημιακό. Δεν ανήκουμε στο Υπουργείο Παιδείας. Είναι. Πώς μπορούμε να το ονομάσουμε, Τζο, εσύ που ξέρεις και από τις κλίμακες της. Όπως είπε και ο κύριος Θοδωρόπουλος πριν, είναι να κάνουμε ένα σχολείο για τον ηθοποιό, για φοιτητές δραματικής σχολής και για νέους ηθοποιούς. Όμως, όπως είπε και ο Ζαδωρόπουλος πριν, η γενική μας επιθυμία είναι σιγά-σιγά, αφού είμαστε σίγουροι ότι έχει πάρει το προφίλ που θέλουμε διεθνώς και δεν είναι λίγο απ' όλα, ο σκοπός είναι οπωσδήποτε να ενταχθεί με ποικίλους τρόπους και πολύ ακόμα δυναμικό και μη επαγγελματιών και εραστών της τέχνης και πανεπιστημιακών φοιτητών και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου που έχει και θεωρητικό τμήμα είναι απόδειξη ότι μας ενδιαφέρει. Αλλά προς το παρόν θέλουμε να ασχοληθούμε με το πρακτικό κομμάτι της τεχνογνωσίας που αποκτά και των δεξιοτήτων που αποκτά ένας νέος ή εκολαπτόμενος ηθοποιός. Αλλά θα δείτε, κύριε Γκίνη, ότι έχουμε στο μυαλό μας πολλά προγράμματα που σχετίζονται με την κοινότητα σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά θα τα πούμε. Είναι και άλλα πράγματα στο διευρυμένο πλαίσιο. Υπάρχουν εξαιρετικά κριτήρια εκλογής. Γι' αυτό και είπαμε ότι. Να σχολιάσω και το θέμα του αριθμού. Θεωρώ ότι ο αριθμός αυτός είναι ήδη αρκετά μεγάλος ως προοπτική για να διατηρηθεί το κύρος και η αυθεντικότητα του εγχειρήματος αυτού. Θα πρέπει να είναι μικρή η ομάδα στην οποία θα πεθεί. Και από την άλλη πλευρά, αυτό που δοθήκε προηγούμενα, περισσότερο το ερώτημα ήταν εάν αυτός ο θεσμός, αυτή η ομάδα που θα ασχολείται με το λύκειο, θα έχει μια αυτονομία έναντι του φεστιβάλ. Νομίζω κάποιος έτσι κατάλαβα την ερώτηση. Ωραία. Ναι, θέλουν όλες αυτές οι συνεργασίες και όλα τα ανοίγματα να γίνονται σιγά σιγά και με προσεκτικό τρόπο, γιατί αλλιώς θα χαθούμε. Ακόμα το να συνεργαστείς με διάφορα πανεπιστήμια που υπάρχουν στην Ελλάδα, ξεκινήσαμε από ένα.
δεν πρέπει να είναι ο σκοπός ο κατευθείαν, γιατί θα χαθούμε μέσα στις συζητήσεις, μέσα σιγά σιγά οι ανάγκες θα μας οδηγούν σε συνεργασίες. Θέλουμε να έχουμε συνεργάτη το Εθνικό Θέατρο με τη σχολή του, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με τη σχολή του, τους σπουδαστές του και δασκάλους τους. Αλλά όλα αυτά θέλουν να γίνονται, ξεκινάμε από μια ιδέα, αποκτούμε γνώση, αποκτούμε εμπειρία και σιγά σιγά θα ανοιγόμαστε. Παρακαλώ. Ναι. Η ένταξη, η επιλογή των... Πάρτε το μικρόφωνο γιατί δεν ακούνε και γι' αυτό... Βάσει αυτό που μας είπατε, αναμένεται πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και λογικό είναι και όλοι το περιμένουμε αυτό από σπουδαστές, μαθητές. Η ένταξή τους, η επιλογή τους, με ποια κριτήρια θα γίνεται, με βάση προτεραιότητας ή με κάποιον άλλο? Όχι, καθόλου με βάση προτεραιότητας. Με υποκειμενικότητα. Που το άθροισμα των υποκειμενικότητων δημιουργεί μια μικρή αντικειμενικότητα. Παρακαλώ, αν θέλετε λίγο ησυχία, αλλιώς να σταματήσουμε. Τα κριτήρια θα είναι αυστηρά, θέλουμε να είναι αυστηρά ποιοτικά και καλλιτεχνικά. Δεν συμφέρει κανέναν, ούτε γιατί έχει κονέ, ούτε με αριθμό προτεραιότητας, ούτε εντοπιότητα, ούτε τίποτα. Όπως σε μια σχολή, ήμουνα 10 χρόνια σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Δεν συμφέρει να είσαστε σίγουροι ότι να μπει κάποιος σπουδαστής ο οποίος να μην είναι καλός. Λάθη γίνονται, αλλά δεν μας συμφέρει καθόλου. Πρέπει να είναι πολύ καλός. Να πιστεύουμε ότι είναι πολύ καλός. Ο τρόπος ποιος θα είναι, κάποια συνέντευξη? Και συνέντευξη και οντισιόν και οι σχολές οι ίδιες θα μας θέλουν μαθητές. Αυτό γίνεται πολύ στο εξωτερικό. Αυτό θα ζητήσουμε και από το Εθνικό Θέατρο και από το Κρατικό Θέατρο, για να πω δύο κρατικές σχολές, και η μη κρατική όπως το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και το Δύο Αθηνών. Μιλάω τώρα για τις πιο θεσμικές σχολές, οι οποίες έχουν και υψηλό επίπεδο. Στέλνουν και ολόκληρη τάξη. Οι φοιτητές θα συμμετέχουν βεβαίως οικονομικά. Κοιτάτε, έξω γίνεται και με τον τρόπο το να πληρώνει η σχολή όταν έχει χρήματα για τους σπουδαστές. Είναι και δύσκολες εποχές όμως αυτές. Ένα μέρος, και θέλουμε να είναι χαμηλά τα δίδακτρα, θα είναι και πρέπει, γιατί είναι να μιλήσω, γιατί σκέφτομαι σαν σκηνοθέτης και σαν άνθρωπος του θεάτρου, είναι σαν τις προσκλήσεις, το τσάμπα. Άμα είναι τσάμπα δεν το σέβεσαι. Όχι την πρόσκληση, είναι και τιμητική μερικές φορές πρόσκληση. Αλλά το να είναι τσάμπα τα πράγματα που σου ζητάνε, σου λέμε εδώ μια πρόσκληση. Ή να κάνουμε μια τσάμπα παράσταση. Δεν το σέβεται αυτός που πάει σε. Εγώ το ξέρω. Όταν κάνεις για κάποιο πράγμα τσάμπα παράσταση, σηκώνονται, φεύγουν, μιλάνε στα κινητά. Δηλαδή δεν το σέβονται. Άρα η συμμετοχή. Όχι, δεν το έχουμε αυτό. Θα εξαρτηθεί από πολλά πράγματα. Θα εξαρτηθεί από τα χρήματα που θα έχουμε, από χορηγούς που θα έχουμε, από όλα αυτά θα κατεβαίνει η συμμετοχή. Οπότε δεν μπορούμε να το πούμε είναι 500 ευρώ. Παρακαλώ. Γεια σας, καλώς ορίσατε. Είμαι ο πρόεδρος του Προοδευτικού Συλλόγου Λυγείου Καβαδίας, Ιώνας Ξυπολιάς, θα έχουμε ξαναπεί, κύριε Θοδωροπούλε. Είμαστε στο πλευρό σας, αγκαλιάζουμε αυτή την προσπάθεια. Απλά θα ήθελα να υπενθυμίσω, γιατί δεν αναφέρθηκε, ότι αυτή η προσπάθεια έχει ξεκινήσει από πάρα πολύ παλιά. Με την ιδέα μιας λιγουριάτισσας σας, της Γεωργίας Μπή, η οποία είναι και παρούσα. Είχε μάλιστα κατοχυρωθεί και με τίτλο ΔΙΜΑΔ, Διεθνές Ινστιτούτο Αρχαίου Δράματος. Δυστυχώς δεν προχώρησε. Χαιρόμαστε όμως που έστω και αργά φτάσαμε στο σημείο να μιλάμε για την παίρνει το πρώτο λιθαράκι. Αυτό είναι το ένα. Έχω και δύο απορίες. Αν ο χώρος αυτός, μετά το τέλος της περίοδου διδασκαλίας, θα παραδείται στην τοπική κοινωνία ως επισκέψιμος για να κάνει κάποιος μία βόλτα στο Αλσίλιο, γιατί μέχρι τώρα είναι απλά πουρνάρια και δεν μπορεί να επισκεφθεί κάποιος την περιοχή. Επίσης, κάτι ακόμα, μιας και είναι όλοι οι τοπικοί άρχοντες εδώ, θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα. Συγγνώμη που το κάνω αυτό αυτή τη στιγμή, δεν είναι της παρούσης, αλλά το κέντρο υγείας υποβαθμίζεται συνεχώς. Κάναμε μάλιστα με τον Δήμαρχο πρόσφατα μία προσπάθεια για να αποφευθεί να πάρουν ένα μηχάνημα βιοχημικό αναλυτή από το κέντρο υγείας για να πάει στην Τρίπολη. Θα πρέπει λοιπόν όλοι μαζί να προσπαθήσουμε εκτός από την επιτυχία του προγράμματος να προστατεύσουμε και όλα τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ πολύ. Τα παίρνω περισσότερο ως σκέψεις δικές σας και μία θα κρατήσω και που νιώθω την ανάγκη να απαντήσω ως ερώτηση. Το θέμα με το τι έχει προηγηθεί. Εμείς, κοιτάτε,
Δεν φέρνουμε κάτι καινούριο. Καθόλου. Θέλουμε να γίνει αυτό που εγώ τον ονειρευόμουν από μαθητής δραματικής σχολής. Και για να πω την ηλικία μου πριν από 40 χρόνια. Και δεν έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Από τη στιγμή που λοιπόν πήρα τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του φεστιβάλ, ευκαιρία αυτά τα οποία κουβαλάω μέσα μου, θετικά και αρνητικά, να τα βάλω στο τραπέζι. Δεν μπορούμε να κάνουμε, όπως είπα πριν με τα πανεπιστήμια, όπου δεν μπορεί να θες να τα βάλεις όλα μέσα. Έχουν άνθρωποι προηγηθεί που έχουν κάνει εργαστήρια, και το Εθνικό Θέατρο έχει ένα εργαστήριο στους Δελφούς. Αυτά δεν είναι λόγοι για να παρεξηγούμαστε, είναι λόγοι αντίθετα για να συναντηθούμε και τίποτα άλλο. Αλλά δεν μπορώ να τις κάνω και όλες πρωτοβουλίες μόνος μου. Πρέπει να υπάρχει και η ανάγκη και από την άλλη όχθη. Αλλιώς θα χαθώ σε ένα τηλέφωνο και δεν θα κάνω τίποτα άλλο. Να ζητάω, να ευχαριστώ και πάει λέγοντας. Το αλσίλιο είναι ένας χώρος περιφραγμένος, ο οποίος δεν το παίρνουμε όλο το αλσίλιο. Είναι μια ωραία ευκαιρία να καθαριστεί και το υπόλοιπο, έτσι ώστε να χρησιμοποιείται, αλλά δεν μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνονται για δράσεις που έχουν να κάνουν με την τοπική κοινότητα και με άλλα πράγματα. Μην τα βάλουμε τώρα στο τραπέζι. Μπορεί να γίνονται δράσεις εντός, αλλά δεν μπορεί να είναι ένα περιφραγμένο, μια περιφραγμένη παιδική χαρά ή ένα πάρκο. Πρέπει να έχει σχέση με εμάς, να το προστατεύουμε, να το εξελίσσουμε, να το φροντίζουμε και βεβαίως να χρησιμοποιείται πάντα σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς. Παρακαλώ. Τελευταία ερώτηση. Σας καλωσορίζω και εγώ. Είμαι ο Βασίλης Οπιμπής, Δημοτικός Σύμβουλος Επιδαύρου. Χαιρετίζω αυτή την πρωτοβουλία, χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Θα ήθελα να ρωτήσω συνέχεια μια ερώτηση που έγινε πριν. Μιλάτε για Λύκειο Επιδαύρου. Αυτό είναι ένα σχολείο. Αυτό καταλαβαίνουμε. Αυτό θα είναι ένα τμήμα του φεστιβάλ, θα νομοθετηθεί ένα τμήμα μέσα στο φεστιβάλ και κάποια στιγμή θα είναι αυτόνομο. Γιατί θέλω να πιστεύω ότι το ίδιο το φεστιβάλ δεν μπορεί να έχει αυτό σαν κύρια ενασχόληση. Θα είναι τμήμα του φεστιβάλ, θα δημιουργηθεί δηλαδή κάποια στιγμή θα πάρει μια νομική μορφή και θα λειτουργήσει έτσι, γιατί κάποια στιγμή θα χρειαστεί να είναι και η Λυκειάρχης, ο Λυκειάρχης, να λειτουργήσει με κάποια... Δεν θα είναι με αυτή με τον τρόπο. Όχι, ναι, σαφώς. Του αλλά λέω, Παιδείας, πώς το έχετε, δεν θα είναι το Υπουργείο Παιδείας, το καταλάβαμε αυτό, το εξηγήσατε. Λέω όμως πώς θα είναι αυτό, πώς το έχετε σκεφτεί. Θα σας πω. Η ιδέα ξεκίνησε ότι, να πω έτσι μια προσωπική μου σκέψη. Ότι ωραία, γίνονται 6-8 παραστάσεις κάθε χρόνο στην Επίδαυρο. Θεωρώ ότι σήμερα, μετά από τόσα χρόνια που λειτουργεί η Επίδαυρος, δεν φτάνει αυτό το πράγμα. Και η δικιά μου η πρόταση, που είναι μια ανάγκη, είναι ότι τι είναι γύρω από το φεστιβάλ, γύρω από την Επίδαυρο, τη μεγάλη και τη μικρή, αλλά κυρίως τη μεγάλη, έτσι ώστε και νόημα να έχει το ίδιο το φεστιβάλ Επιδαύρου, να μην απλώς, α, καλή αυτή μέτρη, αυτή πολύ καλή άλλη, και τέλειωσε η σεζόν, αλλά τι είναι αυτό που του δίνει ένα χαρακτήρα πολύ διαφορετικό και ουσιαστικό. Άρα ανήκει στο φεστιβάλ. Αν στην πορεία για λόγους ότι μπορεί να μας πει ο κύριος Στατούλης για να σας δώσουμε άλλο ένα εκατομμύριο πρέπει να κάνετε και μια αστική μικροδοσκοπική, θα το την κάνουμε. Σπάυση. Σπάυση. Σιωπή. Ναι. Και όπως τώρα που πήγαμε στην Ιταλία και λέω αυτό επειδή ήμασταν στην Πίζα σε αυτό το χωριό, ξέρετε σε άλλες χώρες δεν πετάνε τίποτα. Δηλαδή εμάς θα περισσεύει φαγητό στη διάθεσή σας, σεβασμιότατε, για ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Ή μπορεί και το ίδιο, η ίδια η κατασκήνωση να φιλοξενεί ανθρώπους που έχουν ανάγκη φαγητό και καμιά φορά ίσως και στέγη. Μην τα φοβόμαστε. Όχι εσείς. Να πω κάτι εγώ, το οποίο το έχουμε πει, αλλά να το ακούσει ο κόσμος. Να πω ότι υπάρχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία συνιστούν τη μοναδικότητα του εγχειρήματος. Αυτά λοιπόν τα χαρακτηριστικά
θα πρέπει να είναι αυστηρά και θα είναι αυστηρά, ούτως ώστε να διατηρηθεί. Δεύτερον, όλα αυτά που συζητάμε θα πάρουν θεσμική και νομική μορφή, ούτως ώστε όταν θα φύγει ο Θεοδωρόπουλος, ο Γκάτζιος, ο Τατούλης ή όλοι οι συντελεστές, ιδιαίτερα του φεστιβάλ, θα συνεχίσουν να υφίστανται. Θα έχουν τέτοια μορφή, ούτως ώστε να συνεχίσουν να υφίστανται. Άρα λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση, και είναι και μια απάντηση προς το ερώτημα το προηγούμενο, ότι όλα αυτά θα είναι βάση του καταστατικού του φεστιβάλ. Του φεστιβάλ, και με την προϋπόθεση ότι αν καλύπτεται όπως είναι τώρα, έχει καλώς, αλλιώς θα δημιουργηθεί θα κάτι άλλο το οποίο ναι. θα το καλύπτει. Ναι, γι' αυτό λέω στην πορεία. Πιστεύω λοιπόν ότι αν όλα αυτά γίνουν με τον τρόπο αυτό, τότε δεν έχουμε τίποτα να φοβόμαστε, απλώς τα βήματα πρέπει να γίνουν ένα-ένα και προσεκτικά και πιστεύω ότι η εξέλιξη θα είναι καλή για όλους. Εμείς, εγώ να ευχαριστήσω και να καλωσορίσω όλους και σας ευχαριστούμε που είσαστε εδώ και ξέχασα να ευχαριστήσω το Ανθοπολείο του Αργύρη για την προσφορά, είναι ιδιαίτερα συγκινητική, έτσι, και όλες τις εκδηλώσεις μας αφιλοκερδώς τις καλύπτει, το ξέχασα προηγουμένως. Πιστεύω ότι με συγχωρήσατε για την παρέμβαση αυτή. Για να μην μαραθούν, τα κορίτσια ή οι κυρίες μπορούν να πάρουν από ένα τόσο ωραίο ο ηλιόσπορος.